Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Moto in Action. Για πρώτο θέμα ξεκινάμε με Honda XADV 750. Αμέσως μετά θα πάμε στη Suzuki Σταθόπουλος να γνωρίσουμε και να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τη νέα Hayabusa. Και αν μας μείνει χρόνος θα δούμε και νέα από την παγκόσμια αγορά και επικαιρότητα της μοτοσυκλέτας. Το Moto in Action αμέσως τώρα ξεκινάει. Και να που ήρθε. Δεύτερη γενιά Honda XADV 750. Πάμε να θυμηθούμε και να γνωρίσουμε και το νέο μοντέλο. Να θυμηθούμε ότι κάποτε ήρθε διακοπές γιατί αγαπάει αυτό το μέρος. Λογικό, είναι λατρεμένος τόπος, λατρεμένος προορισμός η Ελλάδα. Και έτσι ο Ντανιέλε Λουκέζη ερχόταν με την κοπέλα του, τη Μαρία, τότε και έκανε διακοπές στην Ίω. Πήγαινε εκεί στο πανέμορφο Μιλοπότα, αλλά του είχαν πει ότι στο Μαγκανάρι λέει έχει ένα χωματόδρομο. Νοικιάζει ένα σκουτεράκι να πάει στο Μιλοπότα. Χωματόδρομο στο σκουτεράκι Νταγκαντούκα, πάει τα κάρτερ, φεύγουν τα λάδια, δεν πήγανε ποτέ στο Μαγκανάρι. Έτσι λοιπόν, γυρνώντας στην Ιταλία, βρίσκει το φίλο του Ντο Μαωρίτσιο Γκαρμπονάρα και του λέει: φίλε, πρέπει να σχεδιάσουμε ένα σκούτερ, γιατί εγώ είμαι σκουτεράκας, του λέει, που να μπορεί να πάει στο χωματόδρομο. Αυτό πριν πολλά χρόνια. Και εμείς, πριν αρκετές εκπομπές, 3 χρόνια πίσω, τότε τα είχαμε ξαναπεί στην Ίω, που είχαμε πάει με το πρώτο XADV 750. Τώρα είμαστε εδώ πέρα και θα σου παρουσιάσουμε το XADV δεύτερης γενιάς, που έχει πραγματικά πάρα πολλές διαφορές και είναι μια αξιόλογη δίτροχη κατασκευή με στοιχεία και χαρακτηριστικά SUV. Να τα πούμε πάλι όλα από την αρχή, γιατί παιδιά έχει περάσει καιρός να τα ξαναματαθυμηθούμε, γιατί ο κινητήρας αυτός είναι 745 κυβικά εκατοστά. Αδυνατισμένος όμως. Αδυνατισμένος σε 1 κιλό και 200 γραμμάρια από το μπροκάτοχο, το προηγούμενο μοντέλο. Και αποδίδει και 4 λογάκια παραπάνω από το μπροκάτοχο, το προηγούμενο μοντέλο. Δηλαδή έχουμε 58 ύπους στις 6.750 στροφές. Απορίας άξιων, πώς τα θυμάμαι κάθε φορά όλα αυτά. Anyway, πάμε παρακάτω. Και όλα αυτά έρχονται και ενσωματώνονται με το κυβότιο διπλού συμπλέκτη DCT που λέει Honda και έχει και στο Africa Twin και στο NC και στο Forza 750 που θα δούμε σε άλλη εκπομπή και μας δίνει ένα τελικό ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Δηλαδή, κλακ-κλακ, σηριακά αλλάζουν ταχύτητες. Άμα βαριέσαι, το κάνει και μόνο του. Είναι και αυτόματο. Και ναι, έχω τη χαρά να το ξαναπαρουσιάσω, να μιλήσω γι' αυτό, να σηκωθώ όμως τώρα γιατί πιάστηκαν και πάνω στη σέλα δεν πιάνεσαι, γιατί είναι άνετο, καθημερινό, ταξιδιάρικο, βολικό και η Honda μας λέει ότι είναι, λέει, και adventure. Ναι, είναι adventure. Δεν είναι βέβαια τόσο off-road όσο... Όχι, θα σας τα πω πιο μετά. Να συνεχίσουμε να μιλάμε για το καινούριο XADV, πόσο αλλαγμένο σε σχέση με το προηγούμενο. Έχουμε και γκάζι ηλεκτρικό, χωρίς ντίζες. Πιο άμεσο, πιο δυναμικό. Μεγάλωσε και ο χώρος κάτω από τη σέλα. Λίγο δεν το καταλαβαίνεις αμέσως, αλλά άμα βάλεις κάτι τη που πριν δεν χώρα και τώρα θα χωρέσει. Δεν μίχρινε το αντικείμενο, μεγάλωσε ο χώρος. Άλλαξε και το μούτρο του, αλλάξανε πολλά. Και τα προγράμματα. Πια βάζεις το πρόγραμμα και δεν χρειάζεται να βάζεις υποδιαιρέσεις στο τι θες και πώς θες να το κάνει. Από μόνο του αποφασίζει. Βέβαια, το πάνελ των οργάνων είναι ιδιαίτερο δυναμικό και μπορείς από ένα υπομενού να μπει στο super menu και να κάνεις αυτό το πράγμα στην έκδοση user, στο πρόγραμμα user, όπως θες εσύ. Πολλά τα προγράμματα, έτσι. Έχει για τη βροχή, έχει και για το χώμα. Gravel το λέει για το χώμα. Gravel που σημαίνει χαλίκι. Το είχα πει τότε στην Κρήτη που είχα πάει με το Africa το χιλιάρι. Έχει και τη θέση Sport για να οδηγήσει πιο δυναμικά. Τα έχει όλα. Τα έχει όλα. Να δούμε βασικά λοιπόν τι είναι το XADV 750, γιατί πραγματικά θα μπερδέψει πάρα πολλούς και μαζί με αυτούς ήμουνα και εγώ πριν το πάρω στα χέρια μου. Αλλά πιστέψτε με, κάθε φορά που έρχομαι αντιμέτωπος ή τέλος πάντων κοντά σε αυτή τη μοτοσυκλέτα και να την πάρω στην κατοχή μου μια εβδομάδα, χαίρομαι και περνάω υπέροχα.
Το XADV750 είναι ξεκάθαρα, έτσι, μοτοσικλέτα. Δεν είναι σκούτερ. Έχει όμως χαρακτηριστικά και στοιχεία εργονομίας από τον κόσμο των σκούτερ. Και αυτό φαίνεται με την πρώτη εικόνα και εκείνη που μπερδεύεσαι. Γιατί όμως είναι μοτοσικλέτα? Έχει μοτοσικλετάδικο πλαίσιο. Έχει μοτοσικλετάδικο μπροστινό σύστημα με δύο τιμονόπλακες. Έχει καρατιμόνα. Έχει ψαλιδάρα που δεν έχουν μοτοσικλέτες street μεσαίας κατηγορίας. Όλα πάνω του είναι μοτοσικλέτα. Και πιστέψτε με, αν του βάλετε και δύο μασφιά που δίνει Honda εδώ στο πλάι, δύο μασφιά και έχουν τα πόδια λίγο πιο πίσω, οδηγείται ακόμα περισσότερα σαν μοτοσικλέτα. Γιατί είναι μοτοσικλέτα. Τι έχει όμως που σε μπερδεύει και στην πραγματικότητα σε βολεύει? Στοιχεία εργονομίας που το είπα και στην αρχή, έτσι. Σκούτερ. Δηλαδή, πατάς το κουμπί, γιατί αυτό εδώ έχει κύλες, έτσι. Έχει αυτό το ηλεκτρομαγνητικό που το έχει στην τσέπη σου, σαν φυλαχτό, όπως λέω σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πατώντας το κουμπί, τσαπ, ανοίγει η σέλα. Μετά θα έρθει η Μαρία να σας κάνει και πλάνα να σας δείξει τι έχει μέσα η σέλα, που θα έχω αδειάσει το καλάθι από τα προσωπικά μου αντικείμενα. Πατάς το άλλο το κουμπί, ανοίγει μπροστά για να βάλεις τη βενζίνη. Και βάζεις τα ποδαράκια σου μπροστά. Πιο μπροστά και πιο μπροστά και τεντώνεις άμα θες και σαν σανίδα. Για να πηγαίνεις στην εθνική οδό και να είσαι έτσι αναπαυτικός και πιο κρούζερ κατάσταση. Αυτά όλα όμως έρχονται και δένουν με ένα σύνολο που δίνουν πραγματικά οδηγική αξία και απόλαυση μιας ολοκληρωμένης και μάλιστα πολύ σταθερής και παιχνιδιάρας μοτοσυκλέτας. Μεγάλο και όμορφο. Για να καβαλικέψω, να δούμε και τη θέση οδήγησης, να πούμε τα υπόλοιπα από εδώ, αναπαυτικό, έτσι. Πολυθρονάτο και ακόμα πιο πολυθρονάτο είναι για το συνεπιβάτη που κάθεται πίσω και έχει αυτά τα δύο τα ωραία τα μασπιεδάκια που βάζει τα ποδαράκια του και κάθεται και απολαμβάνει βόλτα. Λοιπόν, εγώ έρχομαι εδώ μπροστά τώρα και τι γίνεται? Δεν είναι ελαφρύ, παιδιά, να τα λέμε αυτά ξεκάθαρα. Είναι 236 κιλά γεμάτο, έτσι. Γεμάτο με υγρά καύσιμα και τα σχετικά. Όμως είναι διαχειρίσιμο γιατί το μοτέρ είναι κάτω και μπροστά. Και η καρατιμόνα σου δίνει έλεγχο. Παιχνιδιάρικο έλεγχο. Σε κάνει δηλαδή να γουστάρεις να το οδηγάς. Και άμα λάχει, έχει και ωραία ζηλατίνα μπροστά. Που με ένα περίτεχνο τρόπο που μόνο η Honda το έχει, τσουπ, σηκώνεται και γίνεται μπαρμπρίζολάκερο. Άρα σε προστατεύει από μυγά και αέρα και κάνεις και ταξίδια. Και στο ταξίδι μπορείς να πας έτσι χαλαρούιτα με 140-150 χιλιόμετρα ξεκούραστα και άνετα. Με έκτη σχέση πάντα στο κυβότιο. Ναι, θα κάψει βενζίνη. Θα κάψει. Η Honda μας λέει ότι και κοντά στα 3,5 λίτρα να 100. Εγώ θα πω ότι θα κάψει κάτι ετής παραπάνω, δηλαδή 4 με 4,5, αλλά θα ευχαριστηθείς και επιδόσεις. Δηλαδή θα παίξεις μαζί του και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δίνει οδηγική απόλαυση. Και πού είναι το adventure που μας λέει Honda και μας λέει ότι είναι adventure-γιά? Εδώ είναι το νόημα. Θα έχετε δει στο YouTube, τέλος πάντων στα social media, πάρα πολλά βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν αναβάτες με ρούχα εντούρο, motocross, να είναι μέσα σε πίστες, να πλαγιολισθαίνουν και εκείνο και τ' άλλο και υπερβολές. Όχι, παιδιά. Το XADV δεν είναι φτιαγμένο για αυτή τη δουλειά. Μην παραμυθιαζόμαστε και μην μπαίνουμε στο εταιρικό mood της κάθε εταιρείας που θέλει να προσεγγίσει με αυτόν τον τρόπο τη μοτοσύλλα. Κανένας που θέλει να οδηγήσει adventure με περιπέτεια, με χωμάτινες προσδοκίες, δεν θα πάρει το XADV. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως, το XADV θα πάει στο χώμα. Θα πάει, όπως λέω και ξαναλέω και ποτέ δεν σας έχω πάει, στην αγαπημένη σας παραλία. Θα κάνει διέλευση. Θα περάσει και πάνω από μία νερολακούβα. Και πού είναι το μυστικό της επιτυχίας? Το μυστικό της επιτυχίας κρύβεται καταρχάς στη θέση οδήγησης, στη μεγάλη καρατιμόνα και πολύ σημαντικό, στις άριστες, στις καταπληκτικές αναρτήσεις που μπροστά έχουμε διαδρομή 153 χιλιοστά. Ονοφάδικη διαδρομή δηλαδή, και πίσω 150 χιλιοστά. Άρα, σε σχέση, ή αν το δούμε πιο σωστά από την οπτική γωνία ενός σκούτερ, ναι, είναι off-road. Αν το δούμε όμως από την οπτική γωνία μιας adventure μοτοσυκλέτας, απλά είναι πιο off-road από οποιοδήποτε άλλο σκούτερ και ναι, έχει τη δυνατότητα να πάει και στο χωματόδρομο. Τώρα, αν κάποιος από εσάς θέλει να το κάνει, καλό είναι να πάρει τα δύο μας πιέ για να μπορέσει να σηκωθεί και να οδηγήσει όρθιος σε off-road συνθήκες που ναι, θα μπορέσει να δώσει και μια οδηγική απόλαυση. Μπαίνουν εδώ. Εδώ. Κατάλαβα. Όχι, μπαίνουν εδώ, είναι μεταλλικά που κλείνουν και ανοίγουν. Και όπως κάθεσαι εδώ πέρα, μπορείς να παίξεις, ρε παιδί μου, να σηκωθείς. Γιατί από εδώ δεν μπορείς να σηκωθείς, κατάλαβες, έχεις όλο το βάρος πίσω. Άμα σηκωθώ εγώ εδώ πέρα να το οδηγήσω, δεν γίνεται. Έχω όλο το βάρος πίσω. Εδώ που είναι τα μασφιά μου, θα φορτίσουν τον πίσω τροχό και θα μπορούσα να σηκωθώ και να στείλω το σώμα μου μπροστά και να έχω ένα καλύτερο κοντρόλ. Άρα, τι είναι το XADV και ποιος θα το πάρει? Θα το πάρει κάποιος που θέλει κάτι διαφορετικό, γιατί η Honda έχει κάνει τη διαφορά. Έχει κάνει κάτι πρωτοποριακό που θα ακολουθήσουν στην πορεία πολλές άλλες εταιρείες. Και εγώ προσωπικά θα το αγόραζα το XADV, γιατί είναι ριζοσπαστικό και έρχεται να φέρει
πραγματικά κάτι καινούριο. Καθημερινά θα σου λύσει τα χέρια. Θα πας στη δουλειά σου με άνεση, άποψη και στυλ και θα σε ρωτάνε και στο φανάρι τι είναι αυτό. Από επιδόσεις, super wow. Δεν κάθεται ξεκάθαρα κανένα σκούτερ, αν το δούμε από την οπτική γωνία των σκούτερ, ξαναλέω, κανένα μα κανένα σκούτερ δίπλα του. Σε normal, πάντα έκδοση. Σαν μοτοσυκλέτα θα συμπεριφερθεί παιχνιδιάρικα. Ευχάριστα και πραγματικά ευχαριστιέμαι με το XADV να στρίβω και να είμαι μέσα στη τροφή ξάπλα και να διαβάζω την πορεία μου μέσα στο δρόμο. Είναι ένα εκπληκτικό σύνολο. Είναι μια μοτοσυκλέτα γεμάτη και μπροστά από την εποχή της. Αυτό έχει σημασία. Αυτοί που θα το πάρουν δεν θα είναι πιτσιρικάδες. Οι πιτσιρικάδες θα το δούνε. Σίγουρα θα το γλυκοκοιτάξουν και θα μπορέσουν να το αγοράσουν μεγαλύτερες ηλικίες και αυτοί θα μπορούν να πάνε με το κουστούμι τους και στο γάμο του φίλου τους. Γι' αυτό και εγώ είμαι λίγο πιο casual ντυμένος και όχι adventure σε αυτή τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Το σύνολο είναι τόσο πετυχημένο που η Honda έφτιαξε και Forza 750. Ουσιαστικά η ίδια δομή, πιο ασφάλτινο, θα το δούμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Θα σας το παρουσιάσουμε και θα κάνουμε και ένα συγκριτικό για να δούμε τελικά τι αξίζει να πάρει κάποιος και ποιο πρέπει να είναι το οδηγικό του ενδιαφέρον και προσέγγιση για να αγοράσει το Forza 750 ή το XADV. Εμείς λέμε ένα μεγάλο μπράβο στη Honda. Λέμε ένα μεγάλο ναι σε αυτές τις κατασκευές. Είναι μπροστά από την εποχή τους, μας αρέσει να το οδηγάμε, μας αρέσει ακόμα περισσότερο να το βλέπουμε και πραγματικά είναι μια αξιόλογη, premium τολμάω να πω, κατασκευή. Το θέμα είναι πόσο κάνει. Η τιμή του είναι στις 13.500 ευρώ και θα τολμήσω να πω ότι τα έχει όλα. Είναι πραγματικά, όπως λέει η Honda, και μην το παρεξηγήσετε, ένα SUV με δύο τροχούς. Μπράβο λοιπόν στη Honda και εμείς είχαμε τη χαρά να το οδηγήσουμε και να απολαύσουμε αυτό το ιδιαίτερο δίκυκλο με στοιχεία μοτοσυκλέτας σε αυτό το ιδιαίτερο και μοναδικό μαύρο χρώμα. Η επανάσταση είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την αξία της ανεξάρτητης μετακίνησης. Η μαμά Honda το γνωρίζει αυτό. Γι' αυτό και εδώ και χρόνια έχει ενσωματώσει στο DNA της τη Rebel. Για το 2021 η Rebel δανείζεται τον κινητήρα της Africa Twin και συνεπώς γίνεται 1100 κυβικά εκατοστά. Το μοντέλο θα υπάρχει σε δύο εκδόσεις, με συμβατικό συμπλέκτη και DCT. Η βασική φιλοσοφία είναι στο σχεδιαστικό πρότυπο των Bomber, δίνοντας δυνατότητα customizing με γνήσια αξεσουάρ. Η μοτοσυκλέτα αναμένεται στην ελληνική αγορά στα μέσα Απριλίου και η τιμή της θα ξεκινάει από τις 11.500 ευρώ. Καλά βλέπετε. Suzuki GSXR 1300. Αλλά σε εμάς αρέσει η γεμάτη. Η ονομασία με ονοματεπώνυμο. Εδώ έχουμε την νέα Hayabusa. Πάμε να πούμε δύο λόγια και να γνωρίσουμε την πραγματικά τη γνήσια GT από το εργοστάσιο του Χαβαμάτσου. Ακούω, λέει, εδώ και καιρό ότι θα έρθει, λέει, θα φτιάξουν το καινούριο Hayabusa.
Τι τουρμπίσιο μας είπαν ότι θα είναι, τι νήτρο θα έχει, τι φτερά να πετάει, τι ηλεκτροτουρμπίνες και τα σχετικά. Όλα αυτά τελικά δεν ήρθαν στη ζωή μας. Γιατί πολύ απλά δεν χρειαζόντουσαν. Γιατί το Χαγιαμπούσα ήταν ήδη καλό, ήταν όριμο, υπήρχε και πολύ απλά αυτό το είχαμε δει, ότι ήταν ο κυρίαρχος της highway οδήγησης με σπορ στοιχεία. Οι άνθρωποι από το Χαμαμάτσου κάτσαν, σκεφτήκαν, συζητήσανε και επιτέλους μετά από 13 ολόκληρα χρόνια αποφασίσανε να σχεδιάσουν και να φέρουν στη ζωή μας την Gen 3, γενιά 3 δηλαδή, την πιο όριμη, την πιο σύγχρονη, τη σημερινή Χαγιαμπούσα 1300. Το θέμα είναι πόσο διαφορετική, πόσο καλύτερη και τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο και αν αυτό θα αποτελέσει λόγο για να επανέλθει αυτό το σκληροπυρηνικό κοινό σε αυτή την ιδιαίτερη αλλά σούπερ δυναμική και γεμάτη συνέστημα μοτοσυκλέτα. Πω μορφιά. Έχει αδυνατήσει, αλλά να τη δείτε από κοντά. Από μακριά, τα έχει τα κιλάκια της. Να ανέβω πάνω. Να ανέβω πάνω, να δω τι θα εισπράξω. Και ναι, είναι Χαγιαμπούσα. Δεν μπορείς να πεις τίποτα διαφορετικό, γιατί πραγματικά όλα σου θυμίζουν κάτι. Από εκείνη την καλή τη Χαγιαμπούσα που έγινε καλύτερη. Καταρχάς είναι πιο σφιχτή, πιο ωραία, πιο γραμμωμένη, πιο καλοκαιρινή, ρομβική. Προσέγγιση στο ρεζερβουάρ. Έχουμε ένα ρεζερβουάρ διαμαντένιο και ειδικά σε αυτό το χρώμα, το μεταλλικό, είναι σούπερ διαμαντένιο. Έχει στενέψει όταν ανεβαίνεις πάνω. Το μούτρο όμως, μπροστά, εδώ που θα βάλετε όλο το κεφάλι σας και θα σκύψετε καλά, γιατί ξέρετε τι θα δείτε, εδώ έχει θέαμα στα όργανα, είναι φαρδί, πλατή και σούπερ αεροδυναμικό. Θα μου πεις, πού το ξέρεις, κύριε Θανάση, το οδήγησες? Μόνο στον ύπνο μου. Προς το παρόν, βλέπω και μπορώ να κρίνω ότι η Χαγιαμπούσα διατηρεί ευτυχώς την Grand Turismo προσέγγιση από την αεροδυναμική που είχε και το προηγούμενο μοντέλο. Μη σας πω ότι εδώ είναι ακόμα πιο αεροδυναμική σε ό,τι αφορά το φάρδος. Θα μιλήσουμε για τα όργανα, γιατί είναι το πρώτο που θα δεις που θα εισπράξεις. Όμως, αφού κάτσαμε στην. Για να δω. Ναι, αναπαυτική σέλα, να βάλουμε και τα ποδαράκια μας. Το ένα, γιατί άμα βάλω και τα δύο, θα ξαπλώσω από τα αριστερά. Ψηλά! Ψηλά το νιώθω το δεξί και το ίδιο θα νιώσω και το αριστερό. Διότι η Χαγιαμπούσα δεν ξεχνάει ότι είναι GSXR και έχει όλα τα καλά στοιχεία από το GSXR που ξέραμε τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Έχει σπορ στοιχεία και θα την οδηγήσετε και σβέλτα και γρήγορα και μέσα σε πίστα και εκτός πίστας και να αφορά τον εξοπλισμό σας και να προσέχετε, αλλά η Χαγιαμπούσα δεν πάει να είναι ίσως η πιο γρήγορη Grand Turismo μοτοσυκλέτα τουλάχιστον από την Ιαπωνία και να το πούμε και εδώ. Ότι είναι made in Japan και το εισπράττουμε κατευθείαν από την ποιότητα κατασκευή, στη βαφή και τη συναρμολόγηση των πλαστικών. Οπότε, έχουμε μια θέση οδήγηση στο γκορμό λεκάνη του αναβάτη, ξεκάθαρα σπορ με τουριστικά στοιχεία. Όμως, όταν πιάσει το τιμόνι, βλέπει κάτι ακόμα πιο σπορ. Ότι τα clip-ons έρχονται και δίνουν μια γωνία έτσι γλυκιά γραμμική προς τα κάτω, να έρθει και να πέσει, ή μάλλον πιο σωστά να ξαπλώσει, να αγκαλιάσει το μπροστινό σύστημα για να στρίψει δεξιά. Άμα θες αριστερά, πα την άλλη. Η Χαγιαμπούσα λοιπόν οριμάζει, βελτιώνεται σε σημεία. Αλλάζει και την εμφάνιση που για αυτή δεν θα σας πω πολλά. Εσείς θα τη δείτε, θα την κρίνετε, θα αποφασίσετε και ουσιαστικά θα γράψετε τα σχόλιά σας και θα είναι το πρώτο οφθαλμόλυτρο που θα κάνετε σε αυτή την πυραυλομοτοσυκλέτα. Τι έχει αλλάξει όμως πραγματικά, αφού αυτά είναι κοντά στο προηγούμενο μοντέλο που ήταν καλό και έγινε καλύτερο, και πόσο στο 2021 έχει έρθει μετά από 13 ολόκληρα χρόνια? Αυτό είναι που αλλάζει. Το τσακ που κάνει τη διαφορά, που σήμερα είναι τα ηλεκτρονικά. Που σήμερα είναι τα ηλεκτρονικά βοηθήματα και εδώ το νέο μοντέλο, η νέα μπούσα, όπως σας αρέσει να τη λέτε, τα ενσωματώνει λειτουργικά όλα μαζί. Δηλαδή γίνεται μια ηλεκτρονική χοροδία ηλεκτρονικών συστημάτων που θα σας αφήσει, είδατε, μπήκαν τα ηλεκτρονικά και με μπερδέψανε, να πάρετε όλο τον γκάζι. Απότομα θες, λιγότερο απότομα, όπου θες, όπως θες το παίρνεις. Η μπούσα θα σκεφτεί για εσάς. Οπότε θα την οδηγήσεις πιο άνετα, πιο εύκολα. Okay, δεν είναι για νέους ερχόμενους. Είναι πάντα για έμπειρους μοτοσυκλετιστές που ξεκάθαρα ξέρουν τι θέλουν. Όμως όλα αυτά τα μπικικίνια, τα ηλεκτρονικά που υπάρχει και διαθέτει το νέο μοντέλο, θα μας δώσουν τη δυνατότητα να απολαύσουμε με ασφάλεια τη νέα μοτοσυκλέτα. Και αυτό ήταν το ζητούμενο. Γιατί σήμερα όλα γίνονται διαφορετικά. Θες Euro 5, μονοξίδιο, υδρογονάνθρακες. Το γκάζι γίνεται λιγότερο, δεν έχει σημασία, ήδη ήταν αρκετό. Και ξέρω πολύ καλά και μην μου το κρύβετε, ότι οι περισσότεροι από εσάς θα βάλετε το δαχτυλάκι σας ή και το χεράκι σας για να το κάνετε ακόμα πιο δυνατό. Και η Suzuki σας αφήνει και θα πάρετε πολύ περισσότερα άλογα, γιατί οι χαγιαμπουσικοί φίλοι της μοτοσυκλέτας ξέρουν πολλά κόλπα για να ξετρυπώνουν
άλογα από το μοντέλο. Ποια λοιπόν ήταν η πρώτη εικόνα, το πρώτο touch? Ότι το μπούσα έμεινε σταθερό, έτσι όπως το ξέραμε. Δεν έγινε κάτι διαφορετικό, δεν εκφυλίστηκε στο βωμό των προδιαγραφών Euro 5, δεν χάλασε, δεν. Είναι ακόμα ολοκληρωμένη. Και το πρώτο touch είναι αρκετό να σας πούμε ένα μεγάλο ναι και ένα μεγάλο μπράβο στη Suzuki που καταφέρνει να κρατήσει αυτό το διαμαντένιο τετρακύλινδρο κινητήρα εν σειρά μέσα στο πλαίσιο αυτών των σφιχτών, σκληρών προδιαγραφών που ουσιαστικά, θα το πω ανοιχτά, έχουν ευνουχίσει τη μοτοσυκλέτα τα πολλά τελευταία χρόνια. Εμείς περιμένουμε να οδηγήσουμε τη μοτοσυκλέτα, να σας πούμε, να σας δούμε και να μας δείτε πώς την οδηγάμε και να σας μεταφέρουμε όσο μπορούμε το οδηγικό feedback. Και μέχρι τότε, εσείς πολύ απλά δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε τα καταστήματα της Suzuki στην Αθήνα ή και στην περιφέρεια, να δείτε από κοντά τη μοτοσυκλέτα, να φωτογραφηθείτε μαζί σας και φυσικά να τη βάλετε στα όνειρά σας και να βάλετε και στο σώμα σας, αλλά στο κεφάλι σας, όλο σας, το μοτοσυκλετιστικό εξοπλισμό.